Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας από αυτό εδώ το βήμα, αναφέρθηκε ότι πρόκειται για μια ιστορική συμφωνία. Αλήθεια, ιστορική συμφωνία για ποιον? Γιατί βεβαίως η επέκταση στα 12 μίλια στη βάση του διεθνές δικαίου της θάλασσας αποτελεί δικαίωμα του κάθε κράτους. Όμως, ο καθοριστικός παράγοντας για το ΚΚΕ, με βάση την οποία εξετάζει την κάθε συμφωνία, το κάθε νομοσχέδιο, είναι ποιον υπηρετεί. Ποιανού τα συμφέροντα υπηρετεί η συγκεκριμένη συμφωνία? Υπηρετεί τα συμφέροντα των εργαζόμενων, τα λαϊκά συμφέροντα, ή υπηρετεί τα συμφέροντα της αστικής τάξης και των μεγάλων οικονομικών ομίλων? Ποιοι μπορεί να πανηγυρίζουν για τη συγκεκριμένη συμφωνία της επέκτασης? Οι πρώτοι που μπορούν να πανηγυρίζουν είναι οι ενεργειακοί ομίλοι, οι πολυεθνικές εταιρείες εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων υδρογόνων ανθράκων, στις οποίες έχουν παραχωρηθεί τα ενεργειακά οικόπεδα στο Αιγαίο. Παραχώρηση η οποία έγινε για 30 αργύρια, γιατί έτσι και αλλιώς η εκμετάλλευση των κοιτασμάτων θα γίνει προς όφελός τους για τη διασφάλιση της κερδοφορίας τους. Μια παραχώρηση η οποία δεν απαντά στην ενεργειακή φτώχεια που πλήττει ευρύτερα λαϊκά στρώματα, ούτε βεβαίως μπορεί να απαντήσει στην ενεργειακή, στη διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας της Ελλάδας. Επιβεβαιώνεται δηλαδή ότι στον καπιταλισμό τα οικονομικά συμφέροντα είναι αυτά τα οποία υπερισχύουν απέναντι στα κυριαρχικά δικαιώματα. Γι' αυτό και η μερική επίρρεια των νησιών, γι' αυτό άλλωστε και στο άρθρο 4 υπάρχει το δικαίωμα αλία σε ευρωπαϊκά αλλά και ιδιαίτερα σε ιταλικά αλλιευτικά σκάφη, μεγάλα σκάφη, τα οποία αυτή το δικαίωμα αλίευσης στα εγχώρια μας, στα χωρικά μας, είδατε, δεν γίνεται ούτε στη βάση της αμοιβαιότητας και βεβαίως γίνεται σε βάρος των Ελλήνων ψαράδων. Γιατί έρχεται τώρα η συγκεκριμένη συμφωνία, σύμβαση για την επέκταση? Γιατί έρχεται 25 χρόνια μετά από την κύρωση στο ελληνικό νομικό σύστημα του διεθνούς δικαίου για τη θάλασσα? Εδώ πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Ποια είναι αυτή η μεγάλη εικόνα? Είναι η όξυση του ανταγωνισμού στην περιοχή μας, στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, ανάμεσα στους Αμερικάνους, τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση από τη μια μεριά και από την άλλη στη Ρωσία και την Κίνα. Ανταγωνισμοί οι οποίοι γίνονται για το μοίρασμα και το ξαναμοίρασμα των ενεργειακών πηγών της περιοχής, για τον έλεγχο των αγορών στην περιοχή, για τον έλεγχο των ενεργειακών δρόμων αλλά και των εμπορικών δρόμων. Σε αυτά τα πλαίσια ξεδιπλώνεται και η στρατηγική της αστικής τάξης της χώρας μας, για γεωστρατηγική αναβάθμιση. Μια γεωστρατηγική αναβάθμιση η οποία εξυπηρετεί επί της ουσίας τους επιχειρηματικούς ομίλους και τα συμφέροντά τους, για να μπορέσουν να συμμετάσχουν και αυτοί στο πιάτσικο που γίνεται σε βάρος των λαών της περιοχής, για να αποσπάσουν και ελληνικοί επιχειρηματικοί όμιλοι ένα κομμάτι από την πίτα. Εδώ βρίσκεται σε αντίθεση ακριβώς με τα συμφέροντα της αστικής τάξης της Τουρκίας και τους σχεδιασμούς. Σχεδιασμοί και συμφέροντα οι οποίοι κλιμακώνουν την επιθετικότητα της Τουρκίας με αμφισβήτηση των συνόρων και των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Μπλέκουμε δηλαδή όλο και πιο βαθιά στο κουβάρι των ανταγωνισμών και των αντιθέσεων που ξεδιπλώνονται και οξύνονται στην περιοχή. Γιατί ακριβώς στη βάση της γεωστρατηγικής αναβάθμισης της χώρας πατάει και η όλο και μεγαλύτερη εμπλοκή της με τους αμερικανονατοϊκούς υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς στην περιοχή. Έτσι λοιπόν δεν είναι τυχαία η αναβάθμιση των σχέσεων ανάμεσα στην Ελλάδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για αμυντική και οικονομική συνεργασία, μια αναβάθμιση των σχέσεων που ξεκίνησε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και απογειώθηκε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, μετατρέποντας τη χώρα μας σε μια απέραντη αμερικανονατοϊκή βάση, παραχωρώντας τα λιμάνια και τα ναυπηγεία σε επιχειρήσεις αμερικάνικων συμφερόντων και προχωρώντας σε συμμαχίες και με άλλα κράτη, όπως το κράτος δολοφόνους του Ισραήλ.
έχει η κυβέρνηση και η σημερινή κυβέρνηση όπως και η προηγούμενη αναθέσει το ρόλο του θεματοφύλακα των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων στους υπεριαλιστικούς αυτούς οργανισμούς στις ΗΠΑ, στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι αποτελούν και τον παράγοντα αποσταθεροποίησης της περιοχής. Πατάνε στη λογική του «διέρε και βασίλευε» και μετατρέπονται σε παράγοντα αμφισβήτησης συνόρων και κυριαρχικών δικαιωμάτων. Επί της ουσίας δηλαδή και η σημερινή κυβέρνηση βάζει το λύκο για να φυλάξει τα πρόβατα. Η κύρωση της μερικής επέκτασης στα 12 μίλια, μόνο όσο αφορά το Ιόνιο, σε συνδυασμό με την επανέναρξη των διερευνητικών επαφών, αποτελεί ένα ακόμη βήμα κατά την γνώμη του ΚΚΕ προετοιμασίας οδυνηρών συμβιβασμών. Συμβιβασμοί οι οποίοι θα είναι σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας, σε βάρος του λαού, στα πλαίσια ακριβώς της συνδιαχείρισης στο Αιγαίο αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο υπό την ομπρέλα των αμερικανοατολικών συμφερόντων αλλά και των πολυεθνικών του πετρελαίου. Συμπερασματικά, η επέκταση στα 12 μίλια στο Ιόνιο υπηρετεί τα στρατηγικά σχέδια της άρχουσας τάξης για γεωστρατηγική της αναβάθμιση, για κλιμάκωση της αντιλαϊκής της πολιτικής στο εσωτερικό σε βάρος των εργαζόμενων, των αυταπασχολούμενων, των επαγγελματιών της φτωχομεσαίας αγροτιάς, για την ικανοποίηση ακριβώς των συμφερόντων και των αναγκών των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, είναι σε βάρος του ελληνικού λαού και της εργατικής τάξης. Αυτό απαντά και στο ποιος ακριβώς είναι και ο προτεργάτης, ο εμπνευστής της επέκτασης σήμερα στα 12 μίλια. Γιατί ακριβώς υπήρξε αυτό ότι ο κύριος Κατρούγκαλος αναφέρθηκε ότι εμείς αποτελούμε αυτοί που ξεκίνησαν, που άνοιξαν τον δρόμο προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι λοιπόν, αντί να ψάχνετε ποιος είναι ο εμπνευστής, εμείς το λέμε καθαρά ότι εμπνευστής και καθοδηγητής της συγκεκριμένης ενέργειας είναι η αστική τάξη και η στρατηγική της, είναι τα συμφέροντα τα οποία υπηρετείται και η κυβέρνηση σημερινή αλλά και τα άλλα κόμματα. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν, γι' αυτό ακριβώς το λόγο και δεν υπάρχει και κανένα κενό στρατηγικής όπως ισχυρίστηκε ο κύριος Κατρούγκαλος, γιατί έχετε την ίδια στρατηγική, δηλαδή την εξυπηρέτηση των αμερικανοατολικών υπεριαλιστικών σχεδιασμών στην περιοχή, τη γεωστρατηγική αναβάθμιση της αστικής τάξης της χώρας μας και την κλιμάκωση της αντιλαϊκής πολιτικής στο εξωτερικό. Γι' αυτό και προς το συμφέρον των λαών, του λαού του ελληνικού και της εργατικής τάξης, είναι η κλιμάκωση της πάλης, είναι η οργάνωση του αγώνα τους από καλύτερες θέσεις κοινωνική συμμαχία για να ανοίξει ο δρόμος για την ανατροπή. Γι' αυτό και το ΚΚΕ δεν πρόκειται να συμβάλλει στο να καλλιεργηθεί κλίμα αυταπάτης στο λαό, δεν έδωσε και δεν πρόκειται να δώσει συνένεση σε μια πολιτική που υπερτεί τα συμφέροντα των μονοπωλίων, τη γεωστρατηγική αναβάθμιση των οικονομικών συμφερόντων, σε μια πολιτική που εμπλέκει όλο και πιο βαθιά την Ελλάδα στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Γι' αυτό ακριβώς και ψηφίζουμε παρόν στη συγκεκριμένη σύμβαση. Ευχαριστώ πολύ.